12 είναι στην ανάγκη. Άρα για το 10 το 1 ήταν και ούτε. Αν πάμε το 12 και 9 μήνες και 8 μήνες, άστο, δεν είναι το 25. Δεν μπορεί να βγει το 25. Δηλαδή ένα ευρώ σαν είναι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, 25 λέει το έγγραφο της πρόεδρου. Αυτό είναι ό,τι θα το μεταφέρω. Άρα, οι νομικές υπηρεσίες σε συνέργεια και του Δημοτικού Συμβουλίου θα προσδιορίσουν τα γεγονότα ως έτσι. Δηλαδή κάνουμε ένα ντάλμα βήμα και να συζητήσουμε. Ακόμα δεν θα πρέπει να καταλάβει ο καθένα μόνο του σε σένα ή πέρα του Σοκράτη, τον κάθε αντιδήμαρχο και τον κουράζουν και τον αποσχολούν κιόλα, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Αυτό που μα στέλνει τα χαρτιά μα καλέσει όλου του Δημοτικού Συμβουλίου μία μέρα. Είναι ο κύριο Νικολάου, δικηγόρο του Δήμου, και θα δούμε από κοινού τι μένει γενέστε και πώ. Ο Δήμο θα βάλει κάποιον δικηγόρο. Θα το αποφασίσουμε εκεί πέρα. Ο Δήμο μπορεί να βάλει τον δικηγόρο. Θα το αποφασίσουμε εκεί πέρα. Αυτό είναι. Ναι, το νομικό του σύμβουλο. Θα το αποφασίσουμε εκεί πέρα. Θα το αποφασίσουμε εκεί πέρα. Εγώ συζητήσω πρέπει να βάλω δικηγόρο. Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να ενημερωθούν και τα εμπλεκόμενα μέρη. Μέλη τα οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία. Του 40 τόπου. Ναι, ναι. Απλώς είναι κάποιοι άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες ελεύθεροι έξω και έχουν κάνει ένα πρόγραμμα με το αφημείο. Έτσι, ένα μεγάλο σάκι. Τώρα διευθυντή τη πορεία. Θα επικαλεστούμε αυτά που πρέπει. Θα περιγράψουμε τα γεγονότα όσα έχουν. Και θα διευθυνθεί η υπόθεση μια γραμμή. Περιμένουμε κάλεσμα από το Μέλη του Δήμου για προσενημέρωση. Όταν έκανε ένα δικηγόρο, δεν ξέρει τίποτα. Σίγουρα δεν υπάρχει. Εμείς σε σχολείο του Δημήτρου, 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 εμείς σε σχολείο του Δεν κρατάει και αυτό το 10 του μήνα είναι η ημερομηνία που έχει. Ναι, παραδείγματος. Την ημέρα που το παραλάβει ο καθένας, λέει σε 15 ημερών πρέπει να ξεκινήσει. Δεν παραλαμβάνω, λέω με κριτή εδώ στο. Δεν παραλαμβάνω, λέω αυτό. Σαν Δήμος, νομίζω εγώ θα πρέπει να κινηθείτε πιο άμεσα. Σαν Δήμος θα πρέπει να κινηθούμε πιο άμεσα. Να κινηθούμε. Δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση όμως εμείς να παρακολουθήσουμε το έργο των υπηρεσιών, έτσι. Εννοείται. Απλά να μαζευτούμε και να δούμε ποια λύση καλύτερη μπορούμε να δώσουμε στο ζήτημα. Η λύση καλύτερη είναι να πάμε νομικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να τους καλέσουμε όλους μαζί πρόεδρο. Για να προσαγγίσουμε την κατάσταση των πραγματικών. Να ξέρει καθένα. Πρέπει να αναφέρω από το νομικά έχει κάποια περιθώρια με το εξή. Ήδη τρέχουν 15 μέρες που αν δεν απαντηθεί γίνει μια ένσταση. Θα γίνει καταλογισμός κατευθείαν. Αυτό είναι. Και δεν μπορούμε, λέει ο Τζόντζ, μετά να αποσύρουμε από το δικαίωμα από την εφορία αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να γίνουν όλα άμεσα. Δεν ήταν να βρεθούμε. Έχουν περάσει ήδη 7 μέρες. Δεν γίνεται. Τέλος, από τη στιγμή που το πήρα. Άρα δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Όχι, υπάρχει πλήρη συνένεση. Έτσι είναι. Μην ξεχνάτε πόσο λέξει αυτά. Είναι το δημοτικό σύμβουλο δικαίωμα. Δεν έχουμε. Και αυτό είναι το Ροντουνιάρι που λέγαμε. Ο Ροντουνιάρι είχε φοβερό πολύ το τότε. Πώ θα μιλήσει. Εγώ μιλάω καθημερινά με τους ανθρώπους και με τους δικούς και με τους άλλους γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ωραία, εντάξει, πάμε σε λίγο το θέμα. Ωραία, τελειώσαμε.